μόνο αυτή τη φυλακή, είχε επικοινωνία και με κρατουμένους σε άλλες φυλακές της χώρας, με αποτέλεσμα οι κρατούμενοι της συγκεκριμένης φυλακής να απέχουν από τα καθήκοντά τους ως εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι είναι και οι μάγειρες της φυλακής, άρα δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα σύπησης του Κορυδαλού. Για πολλές μέρες δεν είχε φαγητό ο Κορυδαλός και όλα αυτά εξαιτίας του Βασίλη Δημάκη. Αναγκαστήκαμε ως Υπουργείο με απευθείας αναθέσεις να ζητήσουμε τις φυλακές από άλλους φορείς και όχι από τα χέρια των εργαζομένων, κρατουμένων. Και όχι μόνο αυτό. Διέσπειρε ψευδός ότι έχουμε κρούσμα κορονοϊού μέσα και ότι όλοι οι φυλακισμένοι θα πεθάνουν. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναταραχή σε όλα τα καταστήματα της χώρας. Ακολούθησε η Πάτρα, ακολούθησαν τα Γιάννενα. Και προκειμένου, κύριε, να προστατεύσω τα δικαιώματα όλων των υπολείπων κρατουμένων, συνάμα με το δικαίωμα του Δημάκη στην εκπαίδευση, αποφάσισα τη μεταγωγή του στη φυλακή των Γρεβενών.